Η κακοκαιρία Εύα χτυπά τα νησιά του Ιωνίου με ισχυρούς ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις. Προερχόμενη από την Ιταλία, έχει δημιουργήσει ένα μέτωπο ισχυρών καταιγίδων, μήκους 900 χιλιόμετρων. Το μεσημέρι η κακοκαιρία έφτασε στην Ιγουμένιτσα. Πολίτες κατέγραψαν έναν υδροστρόβιλο, ενώ είχε απαγορευθεί ο απόπλους για τα δρομολόγια με την Κέρκυρα. Τώρα έχει αρχίσει και βρέχει καταρακτώδη στις παραθαλάσσιες περιοχές. Πρέβεζα, Πάργα, Ιγουμενίτσα. Περιμένουμε το κύμα κακοκαιρίας αυτό που έρχεται μετά το απόγευμα. Για ένα δύσκολο 48ωρο κάνουν λόγο στην πολιτική προστασία, όπου έγινε έκτακτη σύσκεψη. Με τις αρχές να βρίσκονται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Θα σταλεί μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της Αττικής, καθώς η κακοκαιρία θα επηρεάσει το ηλεκανοπέδιο από αργά σήμερα το βράδυ έως νωρίς αύριο το απόγευμα. Εν αναμονή της κακοκαιρίας, ο κρατικός μηχανισμός και στην Πάτρα, με τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, να ενεργοποιείται και στην Πελοπόννησο. Βρισκόμαστε στην κήτη του ποταμού Χάραδρο στην Πάτρα. Μηχανήματα της περιφέρειας δουλεύουν προκειμένου να ανοίξουν το σημείο όπου περνάει μια γέφυρα, για να μην υπάρξουν πλημμυρικά φαινόμενα. Οι αρχές προτρέπουν τους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις τις επόμενες ώρες. Τις βραδινές κυρίως ώρες που περιμένουμε τη μεγάλη ένταση των φαινομένων, να μην κάνουν άσκοπες μετακινήσεις και να συμβουλεύονται τα site της περιφέρειας και της πολιτικής προστασίας που δίνουν συγκεκριμένες οδηγίες. Από το απόγευμα της Παρασκευής εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους του Βορείου Ιωνίου και της περιφέρειας Ηπείρου με ισχυρή σύσταση για περιορισμό στις απολύτως απαραίτητες μετακινήσεις. Ενώ ακολούθησε και δεύτερο μήνυμα σε κατοίκους περιοχών στη Δυτική Ελλάδα, το Νότιο Ιόνιο και τη Μεσσηνία, όπου καταγράφηκε δεύτερος υδροστρόβιλος. Αύριο δεν θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα.